Σεξ, πολιτική και στρες, συνέχεια. Και ο λόγο ήταν στον συνήγορο τη εκπομπή, ο οποίο τι οφείλει να κάνει, οφείλει να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία ε, επιφορτίστηκε να μα απαντήσει. Μάλιστα. Πάμε στα... Απαντήστε στα ερωτήματα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην οτροπία του σύγχρονου Έλληνα και του αρχαίου Έλληνα. Μπράβο. Ο αρχαίο Έλληνα ήταν, α το πούμε, ε, αφεντικό. Ήταν ένα πρόσωπο που ήταν μέσα σε μια πολιτεία που πρωταγωνιστούσε στην εποχή του και δεν ήταν ένα, ένα ουραγός προτεκτοράτο που είμαστε σήμερα. Ο πολίτης έκανε πολιτική. Ο πολίτης ο, ο πολίτης έκανε πολιτική, ναι, να πάμε στην, στην αρχαία Αθήνα. Λοιπόν, και η, η νεοτροπία, να μην γελιόμαστε, ο σημερινός Έλληνα, όσο και να μην ασχολείται ε, στην πολιτική, είναι βαθιά επηρεωσμένος από την καρπαζά που τρώει η Ελλάδα συνέχεια και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με την συγκυρία την οικονομική τη σημερινή. Οπότε η, η, η διαφορά στην ψυχολογία του είναι τρομερή. Λοιπόν, οπότε ε, ο αρχαίο Έλληνα, σαν πιο ολοκληρωμένη και αυθύπαρκτη και μη κομπλεξική οντότητα, είχε περισσότερο το μυαλό του στην αγάπη, στον έρωτα και όχι στο σεξ μέχρι αυνανισμού που έχουμε σήμερα. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Νομίζω ότι χτυπήσατε αυτή τη στιγμή νεύρο. Όχι φλέβα, χτυπήσατε νεύρο. Μάλιστα. Γιατί ακριβώ αν δεν ήταν αυτό πραγματικότητα που μας περιγράφατε, δεν θα ψηφίζαν αυτούς που ψηφίζουν τώρα και μας κυβερνούν. Μια ζωή. Είναι πλανεμένοι οι Έλληνε. Ψηφίζουν. Ε, είναι πλανεμένοι. Του χαρακτηρίζει ή, αυτό που είπατε. Ανθρώπου οι οποίοι είναι άμεσα εξαρτημένοι και δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή το θέμα του είναι ότι, ότι του διοχετεύει η τηλεόραση. Το θέμα και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κλέφτε σε, ε, σε, ε, ε, σε, όλα τα κόμματα. Ναι. Ότι κάνουν, έχουμε λάθη και ε, κλέφτε. Ε, δεν υπάρχουν κλέφτε σε όλα τα κόμματα. <laughs> Για, α, το αμφισβητείτε αυτό. Η αρχή, η αρχή δεν είναι η κλοπή. Αλλά? Είναι το πούλημα. Και σαν πούλημα η κλεψιά έρχεται μετά. Διότι αυτός που, που πουλάει πρέπει κάτι να οικονομήσει. Α. Τα Και όλοι μαζί είναι στη συγχωρδία, όταν λέμε όλοι μαζί, κόμματα, δημοσιογράφοι, καναλιάρχε, τα κτλ., φωτογραφίες είναι στη συγχορδία τη ε, απάτη στον ελληνικό λαό που του δίνουν άλλη εικόνα. Και να επιτρέπετε, ε, και τελικά η ε, ε, ιδιοκτησία γίνεται κλοπή. Όχι, εκεί το πάτε αλλού. Εκεί είναι το θέμα. Ότι τα μεγάλα κέντρα εξουσίας, οικονομικής και πολιτικής έχουν ταυτίσει την ιδιοκτησία με την κλοπή. να το κάνουμε πιο ολοκληρωμένο. Η ιδιοκτησία πουλιέται και αυτό που την βολάει παίρνει ένα μέρο, ένα ποσοστό. Το οποίο κυμαίνεται κατά τη γνώμη μου από 5 έως 10%. Η ιδιοκτησία πουλιέται. Όπω έχουμε εμεί την εθνική περιουσία αυτή τη στιγμή, την οποία τώρα δεν ξέρω πότε θα μεταδοθεί η εκπομπή, ναι. είμαστε στη διαδικασία τη απώλεια τη εθνική περιουσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι, και έχουμε μόνο μία δυνατότητα να καταγγείλουμε τι δενέκε συμβάσει, το λέω, θα επανέλθουμε πάλι και στα ροζ. Mm. Ε, την οποία τώρα θα πρέπει να αναμείνουμε ποιο κόμμα θα κατέβει με πρόγραμμα ότι θα καταγγείλει τι δανειακέ συμβάσει. Ναι. Mm. Εμεί, αν το ψηφίσουμε αυτό, σωθήκαμε. Γιατί και αν δεν τι καταγγείλει, ε, θα, εδώ, έχουμε δικαίωμα, mm. θα, έχουμε δικαίωμα, πάλι, mm. επειδή δεν έχουμε παρετηθεί, δεν έχουμε αποδεχθεί αυτό το πούλημα, να το δοκιμάσουμε άλλο. Ε, λοιπόν, Αυτό σαν μια παρένθεση. Να επανέλθω τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, θε... Να επανέλθω ναι, ναι. στην αρχαία Ελλάδα θα μα το συγκρίνετε με τη σημερινή Ελλάδα. Στη σημερινή, τη σύγχρονη, ναι. διότι έχουμε πρόβλημα δημογραφικό. Δεν ξέρω αν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δημογραφικό. Ναι. πρόβλημα δημογραφικό. Υπήρχε δημογραφικό μόνο στη Σπάρτη. Oh. Όλοι οι άλλοι Έλληνες Έλληνε δεν είχαν καθόλου δημογραφικό πρόβλημα. Εξού και οι απικίε. Ναι. Λοιπόν. Ε, οι οι απικίε ήταν μια. επειδή δεν είχαν τα στοιχεία, υπήρχε μια απόδειξη ότι υπήρχε. Ε, πώς το λένε, του πληθυσμού, ότι γεννούσαν, μεγαλώνουν πόλεις και μετά το, ο πλεονάζων πληθυσμός, ο οποίος δεν ήταν και ε, εύπορος, έπαιρνε τα χαράβια και πήγαινε και εγκατίστα το αλλού. Έκανα στην, στην, στην όχι μικρά, είναι επανάρχες, εκεί στο Βυζάντιο, στη Σικελία, στην Αφρική κτλ. Εγώ θέλω άλλο να πω, ότι ο Έλληνα, παρόλο στην εποχή του που σε όλου του άλλου λαού οι άντρε, τι γυναίκε τι είχαν ομαδικό και εχμάλωτε και χαρέμια κτλ. Ο Έλληνα είχε τη μονογαμία. Mm. Και τι εταίρε. Τι εταίρε Τι αυτό. Ναι, αλλά είχε όμω η, 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 κουλτούρα, του πολιτισμό του έλεγε ότι όταν ένα άντρα και μια γυναίκα τα βρίσκουνε, mm. έχουν δηλαδή μια ψυχική επαφή, η οποία βέβαια είπα, οπωσδήποτε θα ήταν και σωματική επαφή, mm. δηλαδή πρέπει να είναι αυτό το σύμπλεγμα και σωματική αλλά και ψυχική επαφή. Κύριε Αλπανίδη, Δεν χωρούσε να μπει άλλο τρίτο. Ωραία. Ναι. Αλλά το ζητούμενό μα είναι το εξή. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν λέμε ότι η πολιτική επηρεάζει την σεξουαλική συμπεριφορά ενό ανθρώπου, εσεί συμφωνείτε ότι και σε εκείνη την εποχή υπήρχε επίδραση ε, στη συμπεριφορά του αρχαίου Έλληνα λόγω των καταστάσεων που ζούσε. Ε, Οπωσδήποτε υπήρχε επηρεασμό από του πολέμου, νομίζω. Α, σε Εν καιρό ειρήνη υπήρχε mm. η πλήρη. Δηλαδή, ο, ο άντρα τότε συνδύαζε και τον μονογαμικό έρωτα, ναι. αλλά και την τάση του άντρα που είναι πολυγαμική κατά τη γνώμη μου. Α. Διότι, ακούστε τώρα αυτό που θα σα πω. Όποια γυναίκα θέλει να μιμηθεί τον άντρα στην πολυγαμία, ναι. μα βρίζει το μάτι της. Το έχετε πει και σ' άλλη έχουν πει. Α. Και σας το λέω. Πώ το παρατηρήσατε Λοιπόν, αυτό. Εγώ είχα... είχα τα μάτια των uh, είχα... γυναικών ελευθερίων uh, ηθών. Όταν ήμουν, φοιτητής... Αλλά... ήμουν γνωστό, είχα μια γνωστή. Όταν ήσασταν. <laughs> όταν Όταν ήμουν φοιτητή. <laughs> ναι. Όταν ήμουν φοιτητή, <laughs> είχα μια γνωστή κοπέλα η οποία ναι. πήρε αυτό το δρόμο. Ναι. Δεν την έστειλε εγώ, έτσι. Αυτό μα έλειπε. <laughs> <laughs> λοιπόν, και παρατηρούσα <laughs> ότι το μάτι τη σιγά σιγά μαύριζε. <laughs> και όταν λέω μαύριζε, να σα πω τα συμπτώματα. Το μάτι γίνεται το, η κόρα του ματιού, δηλαδή το μαύρο γίνεται σκούρο, Δηλαδή, άμα είναι μπλε, θα, είναι, θα πάει δύο-τρει τόνου πιο σκούρο. Το ασπράδι ε, και αυτό σκουραίνει και το μάτι δεν έχει έκφραση, είναι νεκρό. <σχωρίζει> Μήπω έκανε <Α, σε> <σχωρίζει> πολλά ξενυχτιά. Εσύ δεν έχει το μαύρο μάτι πάντω. <σχωρίζει> <σχωρίζει> Όχι, δεν έχει <είναι σχωρίζει> ξενυχτιά. Όσο και να κοιμηθεί. Όχι, πάντω αστρέφηκα γιατί το μαύρο μάτι είναι στι γυναίκε. Γιατί κάθονται και λένε με μερικέ ξύπνιε ότι τι σημασία έχει και οι άντρε είναι που δεν το καταλαβαίνει και οι γυναίκε μπορούν να πάνε με πολλού άντρε. Δηλαδή, εσεί θέλετε να μα πείτε εν κατακλείδη ναι. ότι όταν η γυναίκα πηγαίνει ναι. με πολλού άντρε και τέλο ναι. πάντων δεν είναι μονογαμική, ναι, αυτό ναι. φαίνεται στα μάτια, μάτια τη, στο βλέμμα τη. Το αντιληφθήκαμε είναι να κρόνο, ζητήσουμε ναι, όμω τη γνώμη γιατί... του γιατί... ειδικού. Λοιπόν, να, πω. δύο κουβέντες, ναι. και κουβέντε. Δύο, δύο κουβέντε μόνο. Οι Έλληνε, οι άντρε μπορούν να διασπάσουν το σεξ και το συνέστημα. Οι γυναίκε, όσο και περπατημένε να είναι, ναι. στο σεξ θα δώσουν και συνέστημα. Α. Θα δώσουν συνέστημα, βλέπουν ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, ανταπόκριση, μπαμ, έρχονται και μαυρίζουν. Συμβαίνει αυτό και μετά του μαυρίζει το, το μάτι. Το γιατρέ γίνονται αυτά τα πράγματα που ακούμε. Καταρχήν, ναι, συμφωνώ με τον κύριο Αλπανίδη. Βέβαια, μου θύμισε το γνωστό τραγούδι «Ο Τσιτσέρνι, ο Τσιτσκούτσι», ε. Έτσι, ε. «Ο Μαύρα Μάτια, μαύρα ο μάτια. Κόκκινα Μάτια». Η μαύρα μάτια που και λέει Ο μαυρα ματια ο κοκκινα ματια η μαυρα ματια που λεει ο αγγελοπουλο τα μαύρα μάτια. Σου, <laughs> ναι, τα μαύρα μάτια σου, ναι. Πολύ μαύρο μάτι Ναι, αύτε, Αλλά Το λένε Και επίση στα προηγούμενα, ε, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα και σαν ένα μικρό λιθαράκι να βάλουμε και το γεγονός ότι ε, δεν ξέρω αν υπήρχε ομοφιλοφιλία τότε στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε. υπήρχε. Και επειδή ακριβώς και αυτό είναι μία μεταβλητή της εξίσωσης, ε, θυμάμαι τώρα έτσι πρόχειρα το χρονικό του Πετρονίου, ναι. στο οποίο πέραν του ότι περιέγραφε πώς βάφανε τα, μα... τα, μάτια τους τα αγοράκια κλπ. Βάφανε εκείνη την εποχή τα μάτια τους τα αγοράκια. Ναι. ναι. Έτσι λέει τουλάχιστον το χρονικό. Εγώ τα δεν αγοράκια είχα... αγοράκια. Ε, όχι. Όχι φανατικά μάλιστα. Ναι. Αναφέρει μάλιστα, <laughs> <laughs> αναφέρει μάλιστα και κάποιους οι οποίοι από νεαρή ηλικία είχαν πάθει σεξουαλική ανικανότητα λόγω του ότι είχαν τόση πολύ προσφορά ...στο σεξ ναι. και είχαν κάνει τόσες πολλές φορές σεξ που είχαν πια κουραστεί και το είχαν συγχαθεί. Και είχαν πάθει ανυκανότητα από αυτό το πράγμα από τα 18 του 20. Δηλαδή αντίθετα πράγματα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Και από ό,τι λέμε. Δηλαδή όλα είναι ναι, μεν, αλλά. αλλά. Γιατρέ μου, εσείς είστε ο ειδικότερος νομίζω για να απαντήσει σε ένα ερώτημα του τύπου... Βλέπετε ως γυναικολόγος ε, πάρα πολλές γυναίκες ε, στην ε, επαγγελματική σας ε, στέγη όπου βρίσκεστε καθημερινά. Θα θέλαμε να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μεγάλη ε, αναλογία γυναικών που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, ε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι τόσο οργανικό όσο επειδή... Δεν έχουν συχνές σεξουαλικές σχέσεις ή δεν υπάρχει η, πώς να το πω, η ποιότητα, ας μου επιτραπεί ο όρος, χωρίς να είμαι γυναικολόγος βέβαια, η ποιότητα σπέρματος που θα μπορούσε να τις καταστήσει έγκυες και αυτό θα ήταν μια λογική εξήγηση ότι οφείλεται ε, στην, ε, στο άγχος του σύγχρονου ανθρώπου, στο στρες του του ανδρός δηλαδή και της γυναίκας, ε, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε σαν Ελλάδα σήμερα και όσο πάμε να βαίνουμε μειούμενοι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν. Ο σύγχρονος άνθρωπος πάσχει από πλευρά υγείας, τόσο σωματικής, όσο και πνευματικής, όσο και ψυχικής. Mm -hmm. Και αυτό το πράγμα οφείλεται... Και στην, στους λόγους που αναφέρατε, αλλά οφείλεται και στην ύπαρξη των φαρμάκων. Mm. Ε, Παίρνει πολλά φάρμακα δηλαδή η σύγχρονη Ελίδα και ο Έλληνα. Τα φάρμακα είναι χημικέ ουσίε τα οποία mm. δηλητηριάζουν τον οργανισμό από μία πλευρά. Δεν λέμε να πεθαίνει, δεν πάρει φάρμακο. Εννοείται. Αλλά επειδή εμεί τώρα το φάρμακο το κάνουμε, έχουμε, κοντεύουμε να βγάλουμε φάρμακο για να κάνουμε τα μάτια μα από καφετιά να γίνουν γαλανά μα, ναι, α πούμε, ναι, ναι. γιατί αυτό το πράγμα ρίχνει τον οργανισμό, mm. ρίχνει το ανοσολογικό σύστημα και γι' αυτό προέκυψε και η κατάσταση αυτή του, της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας τώρα. Mm. Είναι μια προσπάθεια πολλών αιώνων εκ μέρου του ανθρώπου για να καταφέρει να πετύχει να πέφτει το ανοσολογικό του σύστημα τόσο πολύ. Σε τέτοιο βαθμό. Βέβαια. Δεν Α, είναι ωραί. εύκολο. Ωραία, δηλαδή εκεί έχουμε τα πρωτεία ω σύγχρονοι Έλληνε. Δεν είναι, όχι, δεν είναι θέμα Ελλήνων. Είναι σίγουρα, ναι, είναι φαινόμενο, σίγουρα. Μετά από πολλά χρόνια και με πολλού αιώνε προσπάθεια, καταφέραμε να έχουμε ένα τέτοιο ανοσολογικό σύστημα που να μην μπορούμε να αντισταθούμε ούτε σε να, να κρυολογούμε και να πεθαίνουμε. Η σύγχρονη Ελληνίδα όμως διαμαρτύρεται ότι δεν έχει σεξουαλική σχέση όπω θα την επιθυμούσε με τον σύντροφο Κοιτά τη. Κοιτάξτε, λένε τέτοια πράγματα οι πελάτε σας που έρχονται. Εγώ βρίσκω και απαντάω ναι. βρίσκω μια α, ομοιότητα και μια διαφορά με την αρχαία Ελλάδα. Η ομοιότητα είναι ότι τα ήθη εντάξει μέσα σ' άκρες δεν ήταν και πολύ πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά mm -hmm. αλλά όμως δεν ξέρω το επίπεδο της γυναικείας ομοφιλοφιλίας, αν ήταν τέτοιο πφώ, τότε, ναι, ναι, αλλά βέβαια σήμερα ναι. ε, δεν ξέρω αν α, τη Σαπφώ, την έχουμε ξεπεράσει κατά πάρα πολύ. <χει> Πώς θα μπορούσαμε να, να θεωρήσουμε ότι την ξεπεράσαμε. Ε, σαν γιατρός εγώ βλέπω ότι έχει αυξηθεί, α, το έχει αυξηθεί η, η, η ανδρική ομοφιλοφιλία επειδή υπάρχουν στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα που λένε ότι υπήρχε και τότε, δεν ναι, ξέρω. Ναι. Αλλά η γυναικεία ομοφιλοφιλία στην εποχή μα είναι πάρα πολύ αυξημένη παγκοσμίω. Ναι. Δηλαδή τα περισσότερα άλματα ναι. τα έχει κάνει η γυναίκα Έτσι, στο τομέα ε. αυτό. Ίσως. Oh. Μαύρα μάτια έχει η λεσβεία. Έχει ή αυτό. Δεν έχει. Δεν <χει> είναι δική μου η θεωρία <χει> για το μαύρο μάτια. Θεωρητικά, σύμφωνα με τα λόγια του κυρίου Συνήγορου, δεν πρέπει να έχει μαύρα μάτια, mm. διότι η μαύρα μάτια μα είπε ότι έχει μόνο η γυναίκα η οποία πηγαίνει mm. με πολλού άντρε. Ε, τι συνέβαινε στην αρχαία και εποχή, τι γίνεται. Θεωρητικά ναι. δεν βρίσκει ανταπόκριση. Μπράβο, ναι. μπράβο. Να πω το εξή: Που είναι πάρα πολύ βασικό. Mm. Συζητάμε για αρχαία Ελλάδα και σύγχρονη εποχή, mm. ενώ έχει μεσολαβήσει ο χριστιανισμό. Τι ρόλο παίζει αυτό, Ο χριστιανισμό παίζει τεράστιο ρόλο. Διότι ε, η θεώρηση των πραγμάτων μετατοπίζεται από τον έρωτα ναι. στην αγάπη. Α. Α, εκεί είναι το κλειδί, το εξηγητικό για το πώς έχουν προοδεύσει οι ανθρώπινες κοινωνίες. Οι ανθρώπινες κοινωνίες προοδεύσαν με την αγάπη. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων αγάπη δε μιέχον γέγονα χαλκό ηχών ή κύμβαλο αλλάζουν. Εάν μιλάω όλε τι γλώσσε των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ντενεκέ ξεγάνωτο. Αυτή η αγάπη, ας... συγγνώμη, δεν έχει καμία σχέση με τον έρωτα. Έχει. Η, η χριστιανική αγάπη. Η είναι αγάπη. Η αγάπη προ τον πλησίον. Η αγάπη προ τον πλησίον. Μισό λεπτάκι. Mm. Η αγάπη. Όταν Σεξουαλικά, ό, Λέει ο... Να ακούσουμε, κύριε Σνίγου. Όταν, όταν λέει ο Απόστολο Παύλο να Αγαπάς τη γυναίκα σου όπως το σώμα σου, uh -huh. κάνει μία τομή μεγάλη. Αυτό, Η ναι. αγάπη είναι μία μεγάλη κατηγορία που περιλαμβάνει και τον έρωτα. Okay, άρα, άρα τι συνέπεια ναι. έχουμε από αυτό, τι για να συνέπεια καταλάβουμε. Έχουμε.